Στην εκστρατεία του Ιόνιαν όλοι μαζί μια αγκαλιά συμμετείχαν το 6ο Νηπιαγωγείο και το πρώτο δημοτικό σχολείο Ζακίνθου. Οι μικροί μαθητές συγκέντρωσαν χιλιάδες καπάκια και τα παρέδωσαν ώστε να αποκτήσουν συνάνθρωποι μας αναπηρικά αμαξίδια η προσφορά των καπακιών και η κατανόηση από την πλευρά των παιδιών, για όλη αυτή την κίνηση που κάναμε. Ξεκινάει από την ανακύκλωση αρχικά και επεκτείνεται στην προσφορά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη μας. γι' αυτό και η χαρά, γιατί προσφέρουν, μαθαίνουν να προσφέρουν. Στο έκτον υπηαγωγείο, οι μικροί μαθητέ δημιούργησαν δύο χάρτινα πανό με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία και είχαν κεντρικό μήνυμα όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι και με αφορμή το, την ημέρα για τα, την Παγκόσμια ημέρα το, για τους ανθρώπους με αναπηρία και ειδικές ανάγκες, δουλέψαμε δύο ιστορίες εδώ στο σχολείο με τα παιδιά, ε, με αποτέλεσμα να καταλάβουν τι σημαίνει αποδοχή στη διαφορετικότητα και στην αναπηρία ή τη δυσκολία ενός ανθρώπου. Συμβάλαμε και δημιουργήσαμε μια μεγάλη καρδιά, την καρδιά που έχουμε μέσα στην ψυχή μας και τη βγάλαμε προς τα έξω. Είναι ένα δίδαγμα προς όλους. Τα παιδιά με το χαμόγελό του, με την υπογραφή του, με την καρδούλα του, με τη ζωγραφιά του, θέλησαν να δείξουν ότι αγαπάνε και σέβονται όλα τα άλλα τα παιδιά και ότι όλα είναι ίσια. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ζακίνθου, τα παιδιά συγκέντρωσαν μεγάλε ποσότητες καπακιών, συμμετέχοντα και πάλι δυναμικά στην εκστρατεία και αποδεικνύοντας την αγάπη του απέναντι στου συνανθρώπου μα. Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Τα παιδιά με μεγάλη προθυμία φέρνουν καπάκια και από τι προηγούμενε χρονιέ και είναι για καλό σκοπό. Είναι για να, για να αντικατασταθούν με αναπηρικά α, μαξίδια και δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι με έναν απλό τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε μια τόσο σημαντική βοήθεια. Με τι μέρε των Χριστουγέννων να πλησιάζουν, οι μικροί μαθητέ έστειλαν το καλύτερο μήνυμα προς όλο τον κόσμο για το πώς μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και κυρίως να βοηθήσουμε εκείνου που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Τα παιδιά, μάλιστα, θέλησαν να μα αποχαιρετήσουν με τον δικό του τρόπο.